Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γιάννο Κοντόπουλο, είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Με αφορμή λοιπόν την εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Μια εκδήλωση η οποία έρχεται λοιπόν να βάλει στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα και έτσι θέλουμε να ακούσουμε λίγο το πλαίσιο της εκδήλωσης και από εσάς. Ωραία. Στην Κρήτη εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης, αν θυμούμε, εκστρατείας που έχουμε ξεκινήσει για να προσεγγίσουμε υγιείς και δυναμικές εταιρείες ανά την Ελλάδα, να τους εξοικειώσουμε με το χρηματιστήριο ως πηγή άντλησης κεφαλαίων και να τους ενημερώσουμε για τα ωφέλη που συνεπάγεται η εισαγωγή τους σε αυτό. Τώρα, το γεγονός ότι έχουμε εταιρείες εκτός Αθηνών σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε λίγο μια έξτρα κίνηση και να τις προσεγγίσουμε εμείς, ερχόμενοι πιο κοντά τους και να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ιδίως για καλές μικρομεσαίες εταιρείες με πολλούς τρόπους, πέρα από το προφανή που είναι φυσικά η πρόσβαση σε κεφάλαια, μπορεί το χρηματιστήριο να προσφέρει πολλά σε αυτές τις εταιρείες για το μέλλον τους. Mm-hmm. Έχετε, από όσο γνωρίζω, πραγματοποιήσει εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ποια ήταν τα μηνύματα, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου και τι είναι εκείνο το οποίο σας είπαν στις εκδηλώσεις αυτές? Στο κοινό μας είναι σχετικά εξειδικευμένο. Μιλάμε στις και στους επιχειρηματίες. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που θα κάνουμε το Ηράκλειο. Η πρώτη ήταν τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και πιστεύω να ακολουθήσουν και κάποιες άλλες. Το βασικό, νομίζω, μήνυμα είναι ότι εμείς πρέπει να έρθουμε πιο κοντά με τους τοπικούς επιχειρηματίες, να ξανασυστηθούμε σε αυτούς, να μας γνωρίσουν, ώστε συνέχεια να αισθάνονται άνετα και από την πλευρά τους να μας προσεγγίσουν, να ζητήσουν διευκρινήσεις ή ακόμα και καθοδήγηση για την πορεία ένδειξης του χρηματιστήριου. Πέρα δηλαδή των βασικών σημείων των οποίων θέλουμε να παρουσιάσουμε, να τους μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία και να έχουν και αυτή την άνεση της επαφής της οποίας έχουν. Τώρα, από την Βόρειο Ελλάδα, με τις διάφορες εταιρείες που έχουμε δει στην προηγούμενη περίοδο, νομίζω ότι ένα από τα βασικά μηνύματα το οποίο έρχεται ότι το χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα τους στην αναπτυξιακή τους πορεία, τόσο από άποψη χρηματοδότησης, αλλά όσο και από άποψη εταιρικής οργάνωσης και διακυβέρνησης. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο το χρηματιστήριο, το οποίο δεν είναι μόνο άντληση κεφαλαίων, αλλά είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να προχωρήσει η επιχείρηση σε άλλο επίπεδο και σε διαφορετικές διαστάσεις. Άρα, μιλάμε λοιπόν και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία προσφέρεται προς τις επιχειρήσεις. Και εκείνο το οποίο αναρωτιέμαι είναι αν απευθύνεται σε εταιρείες όλων των μεγεθών. Ναι, δεν απευθυνόμαστε σε όλες τις εταιρείες, απευθυνόμαστε σε κάποιες εταιρείες από διαφορετικά μεγέθη. Δηλαδή υπάρχει για τις μεγάλες εταιρείες η κύρια αγορά, που είναι και, έχουν και ίσως και ένα προφίλ πιο όριμο, όπως υπάρχει και εναλλακτική αγορά, η οποία απευθύνεται σε μικρομεσαίες εταιρείες με δυναμικό προφίλ και αξιόλογα αναπτυξιακά προγράμματα. Δηλαδή η εναλλακτική αγορά μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για ένα εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των μεγεθών τους, ώστε να βγουν και αυτές στην κύρια αγορά. Και μετά από αυτό υπάρχουν βέβαια και τα εταιρικά ομόλογα. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα επιπλέον εργαλείο χρηματοδότηση για τις εταιρείες. Mm-hmm. Έχοντας μπροστά μου έτσι και την ατζέντα της σχετικής εκδήλωσης, βλέπουμε ότι υπάρξουν συζητήσεις και με επικεφαλής εισηγμένων εταιριών. Πώς έγινε η επιλογή των ομιλητών αυτών? Η βασική σκέψη εκείνη είναι ότι εμείς μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα, αλλά νομίζω αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η έξωθεν και συγκεκριμένα νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν οι πραγματικές ιστορίες προβεβλημένων επιχειρηματιών που έχουν ήδη περάσει το κατώφλι του χρηματιστηρίου. Άρα εμείς καλέσαμε και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασιλάκη, ο οποίος είναι επικεφαλής δύο εισηγμένων εταιριών της κύριας αγοράς μας, την Aegean Airlines και την Noto Ελλάς, καθώς και τον κύριο Διονύση Χιτσίδη, που είναι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος Performance Technologies, μια εταιρεία που πρόσφατα πέρασε στην κύρια αγορά και πριν με τα τελευταία 16 χρόνια ήταν ουσιαστικά στην εναλλακτική αγορά, ώστε να αρχίσουμε να δίνουμε μια αίσθηση από όλη την εμπειρία την οποία είχαν αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι managers και βασικοί μέτοχοι από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τελικά αν δικαιώθηκαν από αυτή την απόφαση και σε ποιο επίπεδο. Υπάρχει. Και αυτή είναι η Υπάρχει έτσι προγραμματισμό συναντήσεων και με κριτικές εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο Αθηνών? Έχετε προγραμματίσει? Οπωσδήποτε. Να είναι και αυτό το νόημα. Το ακριβώς και τα υπόλοιπα στελέχη
που θα βρεθούμε στην Κρήτη. Έχουμε προγραμματίσει μια σειρά συναντήσεων με σημαντικούς επιχειρηματίες και σημαντικές επιχειρηματίες της Κρήτης, προερχόμενους από διάφορους κλάδους. Είναι μια καλή ευκαιρία και εμείς να τους γνωρίσουμε καλύτερα και βέβαια να ανταλλάξουμε και απόψεις και κάποια στοιχεία από κοντά. Την 5η, λοιπόν, 31 Οκτωβρίου στις 5.30 στο ξενοδοχείο Galaxy. Σωστά, κύριε Κοντόπουλε? Ναι, το επιβεβαιώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ εμείς θερμά. Σας ευχαριστούμε.